Εβίνα Καλατζή, καλημέρα. Στα πλαίσια αυτών των παρουσιάσεων που κάνουμε στην αίρα των υποψηφίων των κομμάτων, είστε μαζί μας, υποψήφια στοιχείο με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Σωστά τα λέω? Σωστά, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ωραία. Θα θέλαμε να μας κάνεις καταρχήν μια παρουσίαση τόσο του εαυτού σου, αλλά και του ψηφοδελτίου των Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, για όσους δεν μας γνωρίζουν, να μιλήσουμε για την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μία από τις παλιότερες κομμουνιστικές οργανώσεις, τις πιο ιστορικές στην Ελλάδα, ήδη από τη δεκαετία του 30. Ανήκουμε στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Και επίσης, όσον αφορά στα ψηφοδέλτια, σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά, έτσι, κυρίως κόμματα, στα ψηφοδέλτιά μας συμμετέχουν άνθρωποι της καθημερινότητας, άνθρωποι εργαζόμενοι, νέοι και νέες, που έπαιξαν και παίζουν και ένα μεγάλο ρόλο στους αγώνες όσους έχουν γίνει μέχρι και σήμερα. Είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι που προσπάθησαν να απαντήσουν στον δρόμο με αγώνες σε όλες αυτές τις πολιτικές που έχουμε δει από τις αστικές κυβερνήσεις. Να αναφέρω, ας πούμε, και κάποια πρόσφατα παραδείγματα, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία, τα τέμπη που ανέδειξαν και το πρόβλημα των μεγάλων των ιδιωτικοποιήσεων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, νομοσχέδια Χατζηδάκη με τα αντεργατικά μέτρα και μέσα στην πανδημία με τις απαγορεύσεις, τους πληστηριασμούς, όλα όσα δηλαδή προβάλλονται, δεν προβάλλονται μάλλον από τα ΜΜΕ, αλλά συνέβησαν και ήμασταν παρόντες. Ναι. Να πω βέβαια ότι όσοι ειδικά στα κέντρο, σε αστικά κέντρα, έχουν έτσι πάρει μέρος σε συγκεντρώσεις, την εφημερίδα σας, την εργατική, πάλι θα την έχουν ακούσει, θα την έχουν διαβάσει. Είναι από τις πιο παλιές πάλι στο χώρο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι μία από τις πιο παλιές εφημερίδες εργατικές, κομμουνιστικές. Τι να πω, μακάρι να μας έχουν διαβάσει, να μας έχουν ακούσει. Ναι. Από τα συνθήματα έτσι που είδαμε στο πρόγραμμα και μας ενημέρωσε Βίνα Καλατζή, ήταν ότι το να πληρώνουν οι πλούσιοι με μια αριστερά επαναστατική. Σε αυτό το δεύτερο, τι σημαίνει στις μέρες μας όταν ζητάμε από μια αριστερά να είναι επαναστατική? Ναι, να πούμε λοιπόν ότι όντως από τα κεντρικά μας συνθήματα είναι το να πληρώσουν οι πλούσιοι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι, η πλειοψηφία δηλαδή της κοινωνίας, είμαστε πλέον σε μια κατάσταση ασφικτική που δεν αντέχουμε άλλο και η μόνη λύση θα έρθει με αυτή την αριστερά επαναστατική, που είναι και το δεύτερο σκέλος λοιπόν του συνθήματός μας. Είναι μια συνολική αντίδραση και μια καταγγελία, θα λέγαμε, και αυτός είναι ο σκοπός που κατεβαίνουμε και στις εκλογές. Θα περάσω και λίγο παρακάτω. Ουσιαστικά, για εμάς να πούμε ότι δεν είναι και αυτός σκοπός οι εκλογές. Είναι κυρίως μια φορμή για να αναδείξουμε αυτά τα συνθήματα που είπατε. Να καταγγείλουμε λοιπόν καταρχάς όλες αυτές τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, τις λέμε εμείς, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και ΠΑΣΟΚ, και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει αποδειχθεί ότι είναι από τις πιο επικίνδυνες και πιο δολοφονικές πολιτικές που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Θέλουμε λοιπόν να παλέψουμε για μια αριστερά επαναστατική, δηλαδή να προτείνουμε μια λύση, να γίνουμε η φωνή του κόσμου που δεν αντέχει άλλο από όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει μέχρι σήμερα, να το πιάσω από την ακρίβεια, από τους μισθούς δηλαδή που ανέβηκαν και προεκλογικά είδαμε ο καθένας από ένα πενιντάρικο στο λογαριασμό μας και κάτι έγινε, από την εσχοροκέρδεια του σούπερ μάρκετ, τη φτώχεια, τα αντεργατικά και αντιεκπαιδευτικά μέτρα με τους ανέργους που ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο πλέον. Και το 1 τρίτο αμείβεται και με 330 ευρώ καθαρά. Με τη διάλυση κάθε τι δημόσιου, έχουμε δει ότι διέλυσαν την υγεία, την παιδεία, τη ΔΕΗ, την ξεπουλήσανε, τους πληστηριασμούς, που βλέπουμε τώρα ότι 300.000 πληστηριασμοί είναι ήδη κανονισμένοι. Και για χρέη της τάξης των 1.000 ευρώ παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Εμείς σε όλο αυτό λοιπόν και σε συνδυασμό με την άγρια καταστολή για να φημώσουν όσους αντιστέκονται, προτείνουμε ένα πρόγραμμα σωτηρίας. Λέμε ότι αυτό λοιπόν την ανατροπή μπορούμε να την πετύχουμε με μια άλλη μορφή εξουσίας, θα λέγαμε, μια πιο δημοκρατική, σοσιαλιστική, στην ουσία ανθρώπινη, με μια κυβέρνηση των εργαζομένων, όπως την ονομάζουμε εμείς, που θα έρθει μέσα από τη βάση των ανθρώπων που βιώνουν στο πετσί τους όλα όσα για τα οποία αναφέρθηκα, όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν, και είναι έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν πιο οργανωμένα και πιο σταθερά. Αυτό είναι για μας η αριστερά, η επαναστατική. Μια βάση δηλαδή πιο οργανωμένη. Ένα θέμα που
πολλές φορές ακόμη και στις συζητήσεις που κάνει κάποιος με κόμματα, χώρους που προέρχονται από την αριστερά είναι γιατί δεν βλέπουμε μια ενωμένη αριστερά να προχωρεί. Πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει και αν η παγκοσμιοποίηση μπορεί να φέρει και μια παγκόσμια οργάνωση, μια νέα διεθνής για παράδειγμα. Να πούμε καταρχάς ότι αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεστε λίγο και για το κουκουέ. Ναι. Λαμβάνουμε πολύ συχνά το ερώτημα για ποιο λόγο δεν μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί κλπ. Με τον κόσμο, ας πούμε, και τη βάση. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά από το χώρο της αριστεράς μου μπορεί να σκέφτεται έτσι με πιο ακνές προθέσεις. Είναι ένα ερώτημα αυτό που τίθεται, Ναι. ότι βλέπουμε από την άλλη την πλευρά να είναι ενωμένο, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα που στρέφεται εναντίον του εργαζόμενου, αλλά από την πλευρά της αριστεράς δεν βλέπουμε αυτή την προσπάθεια ή να μην καρποφορεί. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μάλιστα επιδιώκουμε και μια ενότητα με αριστερές οργανώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια προβλήματα και κάποιες λεπτές γραμμές που μπορεί να μην είναι τόσο φανερά στον κόσμο. Όπως ας πούμε, θα αναφέρω το κουκουέ γιατί είναι αυτό που ακούγεται πιο πολύ ας πούμε αριστερά και το ΜέΡΑ 25 βέβαια που έχει αρχίσει και κάνει πάλι τα βήματά του. Έχουμε θέμα με την ηγεσία, δηλαδή με την ηγεσία που δοξάζει αυτές τις σταλινικές δικτατορίες που εμείς είμαστε τελείως αντίθετοι σε όλο αυτό. Και να αναφέρω και κάποια παραδείγματα που έγιναν πιο πρόσφατα. Το ζήτημα λοιπόν της άμεσης εθνικοποίησης των σιδηροδρόμων με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη δεν τέθηκε ούτε μια στιγμή από το ΚΚΕ. Δεν μίλησε καμία στιγμή για ιδιωτικοποίηση την ώρα που ο κόσμος που κατέβαινε, το είδαμε δηλαδή και στο κέντρο της Αθήνας, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και το τελευταίο χωριό είχαμε κινητοποίησεις εκείνη την Ναι. περίοδο, που μιλάμε για ένα μήνα πριν. Είναι κάτι πολύ πρόσφατο και πολύ νωπό ακόμα στις μνήμες μας. Η ΟΚΔΕ λοιπόν κατήγγειλε τις ιδιωτικοποίησεις, όχι μόνο η ΟΚΔΕ βέβαια, αλλά αυτό προέκυπτε και από τις ανάγκες του κόσμου που κατέβηκε για να μιλήσει για όλο αυτό. Οπότε είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να σταθούμε από τη στιγμή που δεν μιλάνε για άμεση εθνικοποίηση, να τεθεί όλο αυτό υπό εργατικό έλεγχο δηλαδή. Και μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, όχι να ψηφίσουμε, να είμαστε μαζί και να σταθούμε πλάι σε αυτούς που ψήφισαν και το εξακοσάρι στους ενστόλους παρέα με όλα τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα. Όταν είχε μάλιστα προηγηθεί και η δολοφονία του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη και βλέπουμε αυτή την απίστευτη καταστολή που υπάρχει σε καθημερινή βάση πλέον και στις διαδηλώσεις και παντού. Δεν μπορούμε λοιπόν να τεθούμε παρέα με αυτούς που διασπάνε τους αγώνες μέσα από διαφορετικές συγκεντρώσεις και μέσα από γραφειοκρατικές λύσεις μέσα στα σωματεία και στους φοιτητικούς συλλόγους, ούτε να είμαστε ας πούμε πλάι με κάποιες δίθεν ρεαλιστικές λύσεις που προτείνει το ΜέΡΑ 25 χωρίς την πραγματική σύγκρουση με το σύστημα και τους αγώνες. Ωραία. Θα ήθελα κλείνοντας να μας πεις για την παρουσία στο ψηφοδέλτιο της ΧΙΟΥ. Οι ψηφοφόροι θα πάρουν ένα πακέτο από ψηφοδέλτια. Νομίζω 25 συνδυασμοί, 25 κόμματα έχουμε στη ΧΙΟΥ. Πώς θα ξεχωρίσουν λοιπόν την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας και τι θα τους πρότεινε, Σεβίνα Καλατζή. Βεβαίως, λοιπόν, να πω ότι κατεβαίνω στοιχείο υποψήφια. Αυτό δεν σημαίνει κάτι παραπάνω από το να κατέβαινα σε κάποια άλλη περιφέρεια. Θέλω να πω ότι ό,τι προτείνουμε στον κόσμο, στην Αθήνα, προτείνουμε και στον κόσμο της ΧΙΟΥ. Στους Χιώτες, λοιπόν, είναι πάνω κάτω όλα αυτά που είπα. Αυτά τα προβλήματα, λοιπόν, που υπάρχουν στην κοινωνία γενικά, υπάρχουν και στοιχείο, έτσι. Μιλάμε λοιπόν για μια ακρίβεια, όπως είπα, για τη φτώχεια, όλα αυτά τα προβλήματα που ανέδειξα, που στο κάτω-κάτω δεν θα μπορούμε να τα λύσουμε με κάποιον άλλο τρόπο πέρα από τους δικούς μας αγώνες. Να γίνουμε λοιπόν η φωνή όλων αυτών που είπα προηγουμένως. Γι' αυτό προτείνω μια χρήσιμη επιλογή, την ψήφο στην ΟΚΔΕ, για να ανασάνουμε και να ζήσουμε έτσι μια ζωή με αξιοπρέπεια παντού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και Καλημέρα. εγώ. Καλημέρα.